Έχετε λάβει ήδη την πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ' επίγουσα συνεδρίαση, με θέμα λήψη απόφασης για την διαθεσιμότητα και κινητικότητα απολύσεις δημοτικών υπαλλήλων. Πλήττονται σήμερα με τα μέτρα της εξαγγελούμενης διαθεσιμότητας, κινητικότητας και των απολύσεων, οι δημοτικοί αστυνομικοί και οι σχολικοί φύλακες εντάσσονται στην ευρύτερη οικογένεια του Δήμου της Σπάρτης, από το Δήμαρχο μέχρι και τον, δεν θα πω τον τελευταίο, τους εργάτες του Δήμου, όλοι με θα μία οικογένεια. Δεν περίμενα ότι θα φτάναμε στο σημείο να πραγματοποιήσουμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση για τους γνωστούς λόγους. Και δεν περίμενα να γίνει αυτό, διότι ο αριθμός που ζητείτε να αποχωρήσει από τις υπηρεσίες του Δήμου είναι πέρα και από το μνημόνιο που έχει ψηφιστεί. Όμως, επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια στοχοποίηση των αιρετών και των εργαζομένων στους Δήμους, θα μου επιτρέψετε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επειδή έγινε και η έρευνα που είχε η ΚΕΔΕ σχετικά με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, να πω μερικά συμπεράσματα και στη συνέχεια θα πούμε πιο πολύ στην ουσία του θέματος. Διότι αν παρακολουθείτε και αυτές τις μέρες, οι αιρετοί πρώτου βαθμού και οι εργαζόμενοι στους Δήμους είναι στόχος στα κανάλια. Και τους δύο μας έχουν στον ίδιο στόχο. Έτσι λοιπόν η ΚΕΔΕ, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε εμείς τι συμβαίνει και για το χρέος, γιατί έχουν οι Δήμοι τη διαφθορά που λένε και όλα αυτά, ανέβησε σε εταιρεία και έγινε δημοσκόπηση και θα σας διαβάσω εδώ τα συμπεράσματα, είναι περιληπτικά και μετά θα πω στο θέμα, γιατί θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε και το θεσμό που υπηρετούμε και οι δύο από διαφορετική θέση ο καθένας, αλλά οπωσδήποτε υπηρετούμε το θεσμό τον ίδιο. Οι Δήμοι της χώρας λοιπόν βρίσκονται στην πρώτη θέση των αντιπροσωπευτικών πολιτικών θεσμών, τόσο ως προς την αντιλαμβανόμενη σημασία που έχουν για τους πολίτες, όσο και ως προς την αντιλαμβανόμενη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο. Ωστόσο, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δήμοι στους πολίτες είναι απολύτως αναγκαία, ενώ η αποτελεσματικότερη διαχείριση, περισσότερη ενημέρωση και διαφάνεια ενίσχυση των αλλοδιοτήτων πρέπει να είναι το τρίπτυχο και η στόχευση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα επόμενα χρόνια, αν υπάρχουν. Ειδικότερα στο ερώτημα πόσο σημαντική για τη ζωή σας είναι η παρακάτω θεσμοί και υπηρεσίες, οι Δήμοι καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των αντιπροσωπευτικών θεσμών, με το 53% να απαντά ότι έχουν μεγάλη σημασία, το 28% μέτρια και το 19% χαμηλή. Ακολουθεί η κυβέρνηση, οι περιφέρειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο. Προσπάθησε να γίνει μια συστοχοποίηση που έχουν, προσπάθησε να περάσουν ότι ξέρετε, έλα μωρέ, τώρα λένε για τους σχολικούς φύλακες και τους δημοτικούς αστυνομικούς, οι δήμαρχοι τους διόρισαν, τα δικά τους παιδιά είναι, γι' αυτό φωνάζουν. Αυτό είναι αναλυτές και για τους δύο φορείς. Για μένα τη δημοτική αστυνομία, από τους 7 που υπηρετούν εδώ, οι δύο προσλήφθηκαν το 1991 με διαγωνισμό που έκαναν τότε νομαρχίες και δεν υπήρχε ΑΣΕΠ. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε καμία ανάμειξη. Ο ένας προσελήφθηκε το 1998 με γραπτό πανελλήνιο διαγωνισμό ΑΣΕΠ και οι υπόλοιποι 4-8 μέσω διαγωνιστή διαδικασία του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση και αγωνίσματα. Να μην ξεχνάμε ότι στη Δημοτική Αστυνομία έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τον νόμο 30 αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητά μας. Επίσης, έχουμε και δημοτικό αστυνομικό στο Δήμο Σπάρτης, που είναι ο μοναδικός εκπαιδευμένος και είναι υπεύθυνος για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο κάθε χρόνο επισκέπτονται από 800.000 μαθητές νηπιαγωγείων δημοτικών από όλο τον νομό Λακωνίας. Οι σχολικοί φύλακες, διότι εδώ υπάρχει ανακρίβεια, δεν μπήκαν έτσι απλά, τους πήραμε και τους βάλαμε. Υπήρξε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Υπήρξε μοριοδότηση με κριτήρια ΑΣΕΠ. Άρα υπήρξε και εκεί αξιολόγηση. Αυτή είναι η πύρη αλήθεια, διότι αυτό που λέγεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τη μία λένε ότι μπήκαμε μέσω ΑΣΕΠ, από την άλλη ότι δεν πέρασε καθόλου και δεν υπήρχαν κριτήρια. Κύριο που μου μένει είναι ότι πρέπει πλέον και οι Δήμοι, και εννοώ τους αιρετούς προφανώς σε αυτό το σημείο, να μπορέσουμε και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αντιστάσεως προς αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Διότι θα το βρούμε και μπροστά μας. Εμείς δεν απειλούμεθα με απολύσεις βέβαια, όσοι είμαστε και ελεύθεροι επαγγελματίες.
αλλά είναι και η αρετή που είναι εργαζόμενη και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, έχει απλώσει το πράγμα πολύ και πιστεύω ότι έχει ξεφύγει του ελέγχου. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Πάντως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αυτά έχω σαν πρώτη τοποθέτηση γενική. Θα ακουστούν και οι συνάδελφοι, θα ακουστείτε κι εσείς. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι μαζί θα επιλέξουμε και θα συνεργαστούμε στον τρόπο που θα αγωνιστούμε μαζί σας, γιατί έχουμε υποχρέωση και απέναντι σε εσάς, αλλά απέναντι και στις τοπικές κοινωνίες. Διότι εκείνο που δεν έχει γίνει αντιληπτό φαίνεται από την κεντρική κυβέρνηση είναι ότι κάθε παροχή που κόβεται από την αυτοδιοίκηση, ιδιαιτέρως πρώτου βαθμού, η οποία είναι πιο κοντά στον πολίτη, κόβεται από τους πολίτες. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Το λιγότερο μερίδιο στην κατάσταση η οποία, την οικονομική η οποία έχει διαμορφωθεί, την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία συμμετέχει κατά 1% στο ΑΕΠ με άλλες τοπικές αυτοδιοικήσεις στο χρέος, με άλλες τοπικές αυτοδιοικήσεις σε ευρωπαϊκά κράτη να συμμετέχουν στο εκεί χρέος σε διψήφιο αριθμό. Εάν όλα αυτά τα οποία επί τόσους μήνες, επί τόσα χρόνια λέγονται για την τοπική αυτοδιοίκηση και αναφέρουμε πρώτιστα στα στοιχεία διαφθοράς τα οποία ήθελα να παρουσιάσω, θα μπορούσε το κράτος, υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, 11 τον αριθμό όπως είπατε, θα μπορούσε να έχει επέμβει και να τα έχει λύσει, να τα έχει φέρει στο φως. Πρέπει οπωσδήποτε, φεύγοντας από το Δημοτικό Συμβούλιο, να βγάλουμε ένα ψήφισμα, απόφαση, ακόμα καλύτερα, απόφαση κατά των μέτρων τα οποία προτείνονται να περάσουν και τα οποία προτείνονται να περάσουν και μεθαύριο με το πολυνομοσχέδιο. Και ίσως να το δούμε και κατά την πορεία της συζητήσεως, κύριε Δήμαρχε, να χρειαστεί και ακόμα πιο δραστικά μέτρα από την πλευρά του Δήμου. Πρέπει επιτέλους ορισμένοι να καταλάβουν ότι οι Δήμοι πρέπει να λειτουργήσουν. Επιδιώκεται με αυτή τη λογική να χτυπηθούν υπηρεσίες σημαντικές του Δήμου, σημαντικές για τους Δημότες. Εκτός από του Δήμου, υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας, παιδείας. Και τι φαίνεται με αυτό το πολυνομοσχέδιο τώρα που περνάει η κυβέρνηση με την Τρόικα, στους 15.000 εργαζόμενους που λένε 12.500 με 15.000 εργαζόμενους να απολυθούν ή να μπουν στην κινητικότητα, στη διαθεσιμότητα, χτυπάει την τοπική αυτοδιοίκηση και την παιδεία, τα σχολεία. Και αργότερα την υγεία. Εκεί στοχεύει και εκεί είναι ο μεγάλος έτσι κουβάς εντός εισαγωγικών ανθρώπινου αδυναμικού για να μπορέσουν να τους βγάλουν έξω. Και σε αυτές τις αρμοδιότητες που εμείς σαν αυτοδιοίκηση έχουμε, υπάρχει ελεύθερο το κεφάλαιο, το ιδιωτικό, να μπορεί να επενδύσει. Αυτός είναι ο στόχος. Και επειδή μιλήσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Δήμαρχε, ίσως κινδυνεύουμε και εμείς για ανεργία και εσείς σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, εντός εισαγωγικών το είπατε ότι δεν κινδυνεύουμε. Αυτό το μόνο που κινδυνεύουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με αυτά που σήμερα συζητιώνται είναι να μην μπορούν άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες να κλείσουν και τα μαγαζιά τους, να κλείσουν και τα σπίτια τους και να τελειώσουν. Αυτός είναι ο στόχος της Τρόικα και της πολιτικής τώρα της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων. Ποιο είναι το ζητούμενο, αγαπητοί συνάδελφοι? Το ζητούμενο είναι σήμερα χτυπιέται η δημοτική αστυνομία και οι σχολικοί φύλακες. Αύριο θα χτυπηθεί το βοήθεια στο σπίτι. Λίγη το Σεπτέμβρη. Άλλοι 17 εργαζόμενοι. Μεθαύριο ή σήμερα, αύριο, τα παιδιά μας δεν θα έχουν καθηγητές στην εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, δεν είναι ζήτημα της αυτοδιοίκησης ή των εργαζομένων της αυτοδιοίκησης. Είναι ζήτημα γενικότερο διεκδίκηση των εργαζομένων. Είτε είναι του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα. Γιατί στις 1,5 εκατομμύριο ανέργους προσθέτονται όλοι.
μετά από τους 1,5 εκατομμύριους ανέργους θα έχουμε να πάμε να βρούμε μισθούς πείνας για να μπορέσουν να ζήσουν μερικοί άνθρωποι. Γι' αυτό χρειάζεται ένας άλλος συντονισμός, μια άλλη πάλι. Θα σταθούμε όμως και λίγο στις ευθύνες μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Αποδεχτήκαμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Γιατί κοινωνικοί σήμερα, άκουσα σήμερα με προσοχή τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και του συμβούλου της ΚΕΔΕ και είπαμε να δεχτούμε να γίνει μια μελέτη, να δούμε πώς θα γίνει η κινητικότητα εσωτερική των υπηρεσιών. Δηλαδή, δεχόμαστε και την κινητικότητα. Ποια κινητικότητα θα γίνει εσωτερική όταν καταργήσαμε τις οργανικές θέσεις. Με νόμο από πάνω πέρσι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, καταργήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε να πάρουμε προσωπικό. Αποδεχτήκαμε τη μείωση του 60% από την τακτική επιχορήγηση. Έχουμε ευθύνη κι εμείς. Και έχουν και ευθύνη και οι εργαζόμενοι, γιατί σήμερα θα περίμενα από τους εργαζόμενους, και καλά εδώ να τα λέμε και με τους εργαζόμενους, εμείς θα στηρίξουμε όποια απόφαση πάρουν οι εργαζόμενοι, σαν παράταξη, και όπου πάει και όπως πάει, αλλά χρειάζεται αυτό τον αγώνα να τον διευρύνουν. Σήμερα μιλάμε για δημοτικούς αστυνόμους και σχολικούς φύλακες. Θα περίμενα τους εργαζόμενους σήμερα να έχουν κάνει συνέλευσεις. Να βάλουν για όλη την αυτοδιοίκηση, για όλες τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης. Και όχι ο διαχωρισμός δημοτικής αστυνομίας και σχολικών φυλάκων, αναγκαίοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι. Πιστεύω στο γενικό πλαίσιο και το τι συμφωνείτε, έτσι και πολλές φορές και καλύτερα και πρώτα από εμάς, αλλά ταυτόχρονα θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα. Η υπηρεσία της θα μιλήσω για τη δημοτική αστυνομία, είναι εκπρόσωπος των σχολικών φυλάκων, θα μιλήσει μετά για τους σχολικούς φύλακες. Η υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας αποτελεί την πρώτη οριζόντια κατάργηση υπηρεσίας μονίμων υπαλλήλων. Εξ αυτού, για εμάς, ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου για συνέχιση αυτών των καταστάσεων. Δεύτερον, υπάρχει στοχοποίηση γενικά των ΟΤΑ και των υπηρεσιών αυτών και ταυτόχρονα σίγουρα και των αιρετών. Δεν ξεχωρίζουν. Ακούγονται διάφορα, πάντοτε λέγονται διάφορα. Έτσι, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Αποστολόγος, υπάρχουν 11 υπηρεσίες, σας κάνουν και ελέγχους άμα νομίζουν κάτι. Οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ θεωρούνται ως εύκολος στόχος. Γιατί ο κάθε υπουργός του Υπουργείου του δεν θέλει να δώσει υπαλλήλους που περισσεύουν. Το θεωρεί ότι είναι το δικό του κάστρο και σίγουρα δεν θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ποια είναι η εύκολη λύση? Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζοντας όσον αφορά τη δική μας υπηρεσία, θα πω ότι η μικροπαραβατικότητα μέσα στην πόλη θα γιγαντωθεί και γενικά οι πόλεις θα γίνουν αφιλόξενες για τους πολίτες. Θα το δούμε πολύ σύντομα, γιατί εκ των πραγμάτων οι υπηρεσίες της Ελλάς, όσο και καλή διάθεση να έχουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη μικροπαραβατικότητα. Ακόμα και με τη μεταφορά τη δική μας κάποιον, γιατί έτσι όπως το λένε, δεν υπάρχουν κριτήρια, δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλα στον αέρα. Μη μας λένε δηλαδή, ας πούμε, ότι είναι άλλοι μέσω ΑΣΕΠ, κάθε μέρα ακούμε 10 σενάρια, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τίποτα και νομίζω ότι δεν είναι λύση αυτή, γιατί μένουν οι αρμοδιότητες, όπως είπατε, στους Δήμους, η Δημοτική Αστυνομία φεύγει, ποιος ασκήσει αυτές τις αρμοδιότητες? Θα έχουμε τρομερά προβλήματα σαν πολίτες. Πριν μια εβδομάδα περίπου στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάσαμε τις δράσεις της Δημοτικής Αστυνομίας. Είδατε, γιατί κατασυκοφαντούμαστε, ότι γίνεται δουλειά. Μπορεί να γίνει κάτι ακόμα. Δεν λέω εγώ πάντοτε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι ακόμα. Βελτίωση χωρά πάντα. Μπορούμε να δούμε τις διαδικασίες. Πριν ένα μήνα είχε γίνει μια ημερίδα για την βελτίωση όλων των διαδικασιών αυτών για τη Δημοτική Αστυνομία στην Αθήνα. Τα είπαμε, έχουμε κάνει προτάσεις στο Υπουργείο, δεν εισακουγόμασταν τόσα χρόνια και γι' αυτό δεν μπορούσαν ορισμένες φορές, δεν είχαν βγει κάποια προεδρικά διατάγματα, κάποιες κοινές υπουργικές αποφάσεις που θα καθόριζαν τον τρόπο και τις διαδικασίες που θα γινόντουσαν κάποια πράγματα, δεν θέλανε να τα βγάλουν. Εγώ αυτό κατανοώ και καταλαβαίνω μετά από 15 χρόνια προσπάθειας για να φτιάξουμε τη Δημοτική Αστυνομία. Και ξαφνικά πάμε σε αυτή την κατάσταση. Πιστεύω ότι και όπως αν θέλει όποιος θέλει και πάρει στοιχεία, θα δείτε ότι η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα έχει θετικό πρόσημο οικονομικό.
δεν επιβαρύνει το δημότη. Οι μισθοδοσίες μας έρχονται από τους ΚΑΠ, έτσι, αλλά ταυτόχρονα καλύπτουμε, άμα δείτε, καλύπτουμε με την εργασία μας, να πω μόνο στο οικονομικό κομμάτι, να μην πω την προσφορά προς τον πολίτη και την βελτίωση της καθημερινότητας, η οποία εξυπακούεται, και λύση προβλημάτων πολλές φορές μέσα σε λίγες ώρες. Πράγμα που σε άλλες υπηρεσίες, επειδή έχουμε αυτή την αμεσότητα, δεν υπάρχει πουθενά. Να πω λοιπόν ότι το πρόσημο είναι, το οικονομικό είναι θετικό και υπάρχει ανταποδοτικότητα, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος. Και ταυτόχρονα να πω ότι ως εργαζόμενοι εμείς δεν κάνουμε διαχωρισμούς. Απλά αυτή τη στιγμή πλήττονται συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Σίγουρα, όπως είπα νωρίτερα, η ΟΤΑ είναι στοχοποιημένη και οι εργαζόμενοι τους είναι στοχοποιημένοι. Εκτός λοιπόν και της αποφάσεως, εμείς θα θέλαμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να το προτείνουμε. Αν θέλετε εσείς να το υιοθετήσετε, εσείς θα το αποφασίσετε. Ζητάμε να προτείνετε αύριο, όχι ΠΕΔ. Ζητάμε να προτείνετε στην ΠΕΔ, να πάρει απόφαση η ΠΕΔ για να το προωθήσετε στην ΚΕΔΕ, για κλείσιμο των Δήμων επαόριστον, μέχρι να λυθεί αυτή η κατάσταση, γιατί θα υπάρχει και συνέχεια. Δεν θα σταματήσει εδώ. Θα ήθελα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο για τους σχολικούς φύλακες να είχε γίνει με ημερομηνία 13 του 2006. Γιατί το λέω αυτό? Τότε έγινε η κατάταξή μας ως αορίστου χρόνου. Τότε είχαμε την έγκριση επίσημα και τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ για δεύτερη φορά. Όχι μία, για δεύτερη φορά. Τότε έπρεπε να υπάρξει η στήριξη στο θεσμό, σε ένα θεσμό ο οποίος δοκιμάστηκε επί 5 έτη. Ξεκίνησε βάσει μιας κοινοτικής οδηγίας, η οποία ενσωματώθηκε στην χώρα μας το 2004. Η προκήρυξη του προγράμματος έγινε από 4 υπουργεία. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και τους Δήμους. Η πρόσληψη έγινε, αφού έγινε πρώτα η προκήρυξη από το Δήμο, που ζητούσε 23 σχολικούς φύλακες, αφού είχε γίνει η κατάλληλη ενέργεια από την τότε Δημοτική Αρχή, για να μπουν οι σχολικοί φύλακες στα σχολεία του Δήμου. Υπήρχε και έκθεση και ο σκοπός, η στόχη, ποιος θα ωφεληθεί, τα προσδοκούμενα αποτελέσματα. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Αυτή η ενέργεια αναμένεται να εξασφαλίσει νέες θέσεις απασχόλησης, να δημιουργήσει προϋποθέσεις διατήρησης αυτών των θέσεων και να προετοιμάσει την επέκταση του θεσμού φύλαξης των σχολείων και σε άλλες περιοχές της χώρας. Έγινε σε 145 δήμους σε όλη την Ελλάδα. 3.300 συνάδελφοι προσελήφθησαν με διαδικασία προκήρυξης με συγκεκριμένη μοριοδότηση. Εδώ έχω το τεύχος που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τα μόρια που θα έπρεπε να έχουν οι υποψήφοι βάσει ΑΣΕΠ. Είναι η πρώτη που είπε και ο κύριος Δήμαρχος πολύ σωστά, ενέργεια του ΑΣΕΠ σε αυτό το θεσμό. Αφού έγινε... Αφήστε κύριε Λόγκο. Αφήστε ένα ολόκληρο. Αφήστε. Ορίστε κύριε Σουμάκη. Λοιπόν. Ορίστε. Έγινε έλεγχος των αιτήσεων. Έχουμε εδώ το σύνολο των επιλεχόντων και των επιλαχέντων. Επιλεγέντες και η βαθμολογία των επιλεγέντων. Σύνολο 99 αιτήσεις. Καλό είναι που τα διαβάζετε, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν μας χρειάζονται. Ναι, θα σας πω. Θα πάω πιο σύντομα. Δεν μας απασχολούν. Θα πάω σε πιο σύντομα. Αλλά αν θέλετε πείτε. Έχει σημαντικό, γιατί αυτά θα σας τα καταθέσω να τα πάρετε μαζί σας. Λοιπόν, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο φύλακας δεν μπήκε από το παράθυρο. Από το πρωί ο κύριος υπουργός φωνάζει και λέει και έχει οδηγήσει και τα μεγαλοκανάλια
σε μια μαύρη προπαγάνδα κατά του θεσμού. Εύχομαι μετά από πίεση που θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική διατύπωση του νομοσχεδίου, έστω και μία παράγραφος, μία πρόταση που να αφήνει παράθυρο για το μέλλον, θα είναι θετικό. Όταν βλέπεις τους ελεύθερους επαγγελματίες, Έλληνες, πολίτες, να τα βάζουν με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους δημοσίους υπαλλήλους να τα βάζουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοί που φταίνε είναι αυτοί που πέτυχαν να ενσπείρουν αυτόν τον ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο στη συνείδηση των Ελλήνων. Και όσο υπάρχει αυτός ο ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος, υπάρχει ατομισμός, υπάρχει υστεροβουλία και δεν υπάρχει και κοινωνική αντίδραση συμμετοχική. Και θα ζούμε και χειρότερες καταστάσεις από αυτές που έρχονται. Συνεδρίασε το σώμα. Η απόφασή μας είναι καταρχήν ότι τιθέμεθα ενάντια των διατάξεων του νομοσχεδίου εις ό,τι αφορά τα περί διαθεσιμότητας και απολύσεων δημοτικών αστυνομικών και σχολικών φυλάκων. Συμπαραστεκόμεθα τιθέμεθα αλληλέγγυοι και πρωτοπόροι στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Και από εκεί και πέρα, ως προς το ιδιαίτερα αποφασιστικό κομμάτι, αύριο το πρωί, για τις περαιτέρω, να το πω έτσι, μορφές κινητοποίησης όλων μας, θα συνέλθει προεξάρχοντος του Δημάρχου με τους επικεφαλείς των παρατάξεων της Μύζωνος και της Ελάσσονος, έτσι, και παρουσία, αν θέλετε, και του Προεδρείου, έτσι, επιτροπή από συναδέλφους λοιπόν και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου ακριβώς να διαμορφώσουμε την περαιτέρω αποφασιστική μας θέση και στάση για το πρόβλημα. Αναμένοντας βεβαίως και έχοντας και το μυαλό μας πάντα στη συνεδρίαση και της ΠΕΔ, η οποία είναι αύριο, έτσι, γιατί θα παίξει ρόλο μεγάλο, έτσι κύριε Βαλιώτη. Θα στείλουμε.